Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μάχη με την πύρινη λέλαπα δίνουν από χθες οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αλεξανδρούπολη, ενώ ο νομός Εύρου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σπίτια, μια εκκλησία και περιουσίες έγιναν στάχτη, ενώ εγκαινώθηκαν πολλοί οικισμοί. Η μεγάλη πυρκαγιά μένεται αυτή τη στιγμή σε τρία βασικά μέτωπα. Πάμε στην περιοχή εκείνη, ο απεσταλμένος μας Βαγγέλης Κοκολάκος, να μας δώσει την εικόνα. Βαγγέλη, πού είναι η πιο δύσκολη μάχη των πυροσβεστών αυτή τη στιγμή? Μπαίνεται ανεξέλεγκτη φωτιά στο νότιο Εύρο, Γέργο, και αυτήν την ώρα το πιο δύσκολο μέτωπο είναι στο σημείο που και βρισκόμαστε. Είναι στο Δωρικό. Ανάμεσα στην Ήψα και στο Δωρικό, οι πρώτες φλόγες έχουν φτάσει στο χωριό και οι πυροσβέστες, οι θελοντές, με ό,τι δυνάμεις διαθέτουν, προσπαθούν να σώσουν σπίτια και κτηνοτροφικές μονάδες όσο είναι δυνατόν. Γιατί, όπως έχουμε πληροφορηθεί, κτηνοτροφικές μονάδες έχουν τυλιχθεί στις φλόγες μέσα στο δάσος. Βλέπετε τώρα από τα πλάνα που σας στέλνει ο Στέφανος Κουζανίδης. Εθελοντές με τράκτορες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες προκειμένου να μην πλησιάσει φωτιά. Πριν από λίγο, κυριολεκτικά μπήκε μέσα στις αυλές των σπιτιών. Ήταν εδώ όμως η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, η πρώτη ΕΜΟΔΕ από την Αθήνα, η οποία σε συνεργασία με πυροσβέστες από την Κομωτινή και την Αλεξανδρούπολη κατάφεραν να σώσουν κάποια από τα σπίτια που βρίσκονται στην έξοδο του χωριού Δωρικός. Το κλίμα που επικρατεί εδώ είναι, θα το χαρακτηρίζα, πολεμικό, Γιώργο. Είναι 6 με 7 μποφόροι άνεμοι, η φωτιά και η ανεξέλεγκτη, και συνεχώς ανοίγουν νέα μέτωπα. Εδώ, χαρακτηριστικά στο Δωρικό, χθες το βράδυ η φωτιά είχε σβήσει. Ωστόσο, σήμερα υπήρξε μια μεγάλη αναζωπήρωση και ξαφνικά η φωτιά γύρισε, άλλαξε προς ανατολισμό και έφτασε στο χωριό. Δυστυχώς για τους κατοίκους. Βαγγέλη, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί εκεί στην περιοχή? Πετούν ένα αέρια μέσα? Τα ενιαία μέσα έχουν σταματήσει εδώ και ώρα να πετούν, Γιώργο, και αυτό γιατί η ισχυρή άνεμη και ο πυκνός καπνός κάνουν αδύνατη τη ρήψη νερού τόσο από ελικόπτερα όσο και από αεροπλάνα. Αεροπλάνα έχουμε να δούμε πολλές ώρες να πετούν. Μόνο ελικόπτερα προσπαθούσαν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Ωστόσο και αυτά εδώ και αρκετή ώρα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι που πνέουν εδώ, Γιώργο, είναι 6 με 7 μποφόρ. Είναι κάτι πολύ. Ενώ ο πυκνός καπνός που έχει κυκλώσει όλη την πόλη της Αλεξανδρούπολης και τις γύρω περιοχές θυμίζει δυστοπικές εικόνες. Βλέπετε τώρα εδώ η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, εδώ θελοντές προσπαθούν να σώσουν εδώ την μονάδα που υπάρχει στην παρυφή του χωριού. Υπάρχουν ζώα τα προσπαθούν να σώσουν από τις φλόγες. Είναι συγκλονιστικές οι εικόνες που μας μεταφέρεις, Βαγγέλη. Παντού καπνός, τάχτες. Πες μου, συνεχώς ηχεί και το 112. Πόσοι οικισμοί έχουν εκενωθεί μέχρι στιγμής? Συνολικά σήμερα έχουν εκενωθεί 5 οικισμοί. Το Δωρικό, η Νύψα, ο Άμαντας, το Λουτρό, το Μοναστηράκι, ο Δωρίσκος και το Δωρικό, όπου και βρισκόμαστε. Είχε 112 και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Καλούσε τους κατοίκους της πρωτεύουσας του Εύρου να μείνουν μέσα στα σπίτια τους και να κλείσουν τα παράθυρα λόγω των πυκνών καπνών που έχουμε στην περιοχή. Από νωρίς το απόγευμα, νωρίς το μεσημέρι, όταν η φωτιά φάνηκε ότι ξέφυγε, βρεθήκαμε στην Ήψα, εκεί που ήταν το κύριο μέτωπο. Εκεί μας έλεγαν οι πυροσβάστες ότι θα προσπαθήσουν να το συγκρατήσουν για να μην περάσει και να μην φτάσει στον Άβαντα και στον Μάιστρο. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν τα κατάφεραν και προσπαθούν τώρα εδώ στο Δωρικό, όπου και βρισκόμαστε, να σβήσουν την φωτιά για να μην πλησιάσει. Έχουν καταστραφεί σπίτια, έχουν καταστραφεί περιουσίες, Βαγγέλη. Είδαμε και ότι η ιστορική εκκλησία στο Ετοχώρι είχε παραδοθεί στις φλόγες το πρωί προς το μεσημέρι. Έχεις εικόνα συνολικά για τη συνολική καταστροφή? Πέντε κτίσματα, ανάμεσά τους και οικίες έχουν καταστραφεί στο Αετοχώρι. Είχαμε ζημιές και στην Ήψα και στα Πεύκα. Και η πιο σημαντική για τους κατοίκους, όπως μας λέγανε, ήταν η καταστροφή του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρου. Όπως μας έλεγαν, Γιώργο, λιθαράκι τον έχτισαν όταν έφτασαν από τον Πόντο. Ήθελαν να τους θυμίζει την πατρίδα και είδανε μέσα σε μια στιγμή, μέσα σε λίγα λεπτά, τελούσαν λειτουργία εκεί στον Ιερό Ναό όταν ξέσπασε η φωτιά. Και ξαφνικά, μάλιστα, όλα μέσα σε λίγα λεπτά καταστράφηκαν. Αυτά, τους κόπους μιας ζωής. Βλέπετε εδώ, οι πυροσβέστες έχουν σώσει μόλις. Προσπάθειες με αυτοθυσία των πυροσβεστών. Βαγγέλη, βάζει μια ανωτελεία. Θα έρθουμε και πάλι σε σένα. Κυρίες και κύριοι, εφιαλτική ήταν η χθεσινή νύχτα για όλους τους κατοίκους στην Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι παρατηρούσαν ανήμποροι τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά στις περιουσίες τους. Και κάποιοι άλλοι, με όσα μέσα διέθεταν, προσπαθούσαν να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες γύρω από αυτές. Έξω από το χωριό Νύψα, μεσημέρι Κυριακής. Την ώρα που οι πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που έχουν μπροστά τους, νέα εστία ξεπηδά στα αριστερά τους.
Οι φλόγες τους κυκλώνουν και για λίγο αναγκάζονται να πιστοχωρήσουν. Ελικόπτερα τους βοηθούν με ρήψεις από αέρα. Βρισκόμαστε στην τελευταία γραμμή άμυνας πριν το χωριό Νύψα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μεγάλη μάχη προκειμένου να καταφέρουν να σβήσουν τις φλόγες. Βλέπετε το πεζοπόρο τμήμα από την Αλεξανδρούπολη πώς μάχεται προκειμένου να περιορίσει τη φωτιά. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα, ενώ σταδιακά κατέφθασαν πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη Βόρεια Ελλάδα για να ενισχύσουν τις υπάρχουσες. Πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής κάνουν τα αδύνατα δυνατά. Αλλά ήρθε ένα πυροσβεστικό από την Κατερίνη και δεν ήξερε πού να βάλει νερό. Είναι απαράδεκτο. Με τη βοήθεια των ισχυρών ανέμων αλλά και λόγω της πλούσιας καύσιμης ύλης, το μέτωπο απλώθηκε ανεξέλεγκτο σε μια περιοχή 90.000 στρεμμάτων βόρειο-ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Από χθες το πρωί, σταδιακά, κάτοικοι 12 περιοχών κλήθηκαν να εκενώσουν τους οικισμούς τους. Το 112 ήχησε σε Πεύκα, Αετοχώρη, Νύψα, Δωρικό, Αριστινό, Αγνάντια, Λουτρό, Άνθια, Μαΐστρο, Αμφιτρίτη, Δωρίσκο και Μοναστηρακή. Ενώ και οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης κλήθηκαν να κλείσουν παράθυρα και πόρτες, καθώς οι άνεμοι κατευθύνουν τους καπνούς στην πόλη και η κατάσταση είναι αποπνικτική. Βρισκόμαστε ανάμεσα από τα χωριά Μαΐστρος και Αμφιτρίτη. Όπως βλέπετε και εσείς, οι φλόγες έχουν πηδήξει το δρόμο σε ένα σημείο μόλις 6,5 χιλιόμετρα από την πόλη της Αλεξανδρούπολης. Από την πλευρά των αρμοδίων υπηρεσιών, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της αστυνομίας και όλων των φορέων, καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Οι κάτοικοι των περιοχών πέρασαν μια εφιαλτική νύχτα. Κάποιοι παρατηρούσαν ανήμποροι τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά τις περιουσίες τους και κάποιοι με όσα μέσα είχαν προσπαθούσαν να φτιάξουν ζώνες γύρω από αυτές. Ναι, ο άνθρωπος τον έχει μισθώσει η περιφέρεια. Από το απόγευμα προσπαθούμε να κάνουμε αντιπυρικές. Δυστυχώς τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλο το βουνό από πίσω έχει καεί. Είναι ατελείωτο το μέτωπο. Ξεκινάει από τέρμα κάτω, ας πούμε, από τα Λουτρά και φτάνει μέχρι απάνω. Δεν ξέρω τι γίνεται και μετά, αλλά τα χωριά. Εδώ τώρα το θέμα είναι να σώσουμε το χωριό. Το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το πρωί, λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, μένεται ανεξέλεγκτο ανάμεσα στα χωριά Λουτρός και Άνθια. Όπως βλέπετε και εσείς, η φωτιά έχει καβαλήσει το βουνό και εθελοντές δίνουν μάχη προκειμένου να σταματήσουν τη φωτιά, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Κάναμε μια μικρή αντιπυρική ζώνη όσο μπορούσαμε δίπλα από το βουνό, αλλά άμα με αυτόν τον αέρα που έχει θα περάσει. Για αύριο οι ειδικοί προβλέπουν ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, στο κόκκινο δηλαδή, σε Βιωτία, Εύβοια, Αττική, Κορινθία και Εργολίδα, ενώ σε άλλες 20 περιοχές είναι πολύ υψηλός. Από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη, οι πυροσβέστες, έχοντας στο πλευρό τους τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, ρίχθηκαν και πάλι στη μάχη με αυτοθυσία, έχοντας ως πρώτο μέλημα την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο, ο αγώνας τους, λόγω και των ισχυρών ανέμων, είναι άνισος και οι φλόγες στο πέρασμά τους έχουν αφήσει πίσω τους μόνο στάχτες. Κάει και ολοσχερός ιστορική εκκλησία στο Αετοχώρι. Ο Σταυρός στέκει αγέροχα, μα πίσω καταχνιά. Το πρωί ο Παπαμανώλης λειτουργήσε στον ιερό ναό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και τίποτα δεν προμήνυε το κακό που θα ακολουθούσε. Το πρωί είχαμε λειτουργία. Ήταν πίσω-πίσω. Ακούγαμε ελικόπτερα που ερχόταν. Αλλά εδώ στην περιφέρεια, τη δασική, δεν υπήρχε κάτι. Το τέμπλο, τα στασίδια, οι καρέκλες, η Αγία Τράπεζα, τα καντήλια, το Ευαγγέλιο, όλα αυτά, όλα. Και τώρα να πείσω ότι ξαναγίνεται από την αρχή. Δεν ξέρω αν μπορεί πάνω εδώ να στηριχθεί καινούργια στέγη, θέλει από την αρχή. Το πέρασμα της φωτιάς από το Αετοχώρι ήταν καταστροφικό. Όπως βλέπετε και εσείς, ο ιερός ναός μεταμορφώσεως του Σωτήρος κάει και ολοσχερός. Τι να πω, ήταν η εκκλησία του χωριού μας. Εδώ εκκλησιαζόμασταν. Ξέρουν πώς την έκτισαν οι πόντοι εδώ πέρα. Με δωρεές και από εδώ και από εκεί μάζευαν λεφτά για να χτίσουν την εκκλησία αυτήν. Ο κύριος Γιάννης είδε τόσο τα μελίσια του όσο και το σπίτι του στα Αετοχώρι να γίνονται παρανάλωμα του πυρός. Απαριθμώντας τις ζημιές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα, η φωνή του σπάει και τα μάτια του γεμίζουν δάκρυα. Η αποθήκη με μέλια, με κεριά, με υλικό, με κόπη μια ζωής κόπη. Ολοσχερός. Και το σπίτι και η αποθήκη τα πάντα. Δεν είναι εξοπλισμός, από τον πατέρα μου ακόμα και εγώ συνεχίζω και άστα να πάμε. Και μετά αυτό πώς θα ξαναγίνει. Τι να πω, δεν έχω λόγια. Πόσα μελίσια είχατε.
Εδώ πρέπει να είναι κοντά στα 80 μελίσια. Πάνω από 10 χιλιάρια και εξοπλισμό στο σπίτι. Αύριο παπούτσια δεν έχω να βάλω να πάω στη δουλειά. Κεριά, μέχρι και ζάχαρη, μέχρι και κεριά που θα φτιάχναμε τα μελίσια. Δηλαδή εξοπλισμό ο οποίο είναι για 200 μελίσια. Λίγα μέτρα πιο πέρα, στο ΚΕΠ του χωριού. Αποκαμωμένοι, κατάκοποι οι πυροσβέστες από την πολύωρη μάχη με τις φλόγες έχουν σοριαστεί στο έδαφος. Βουβοί και κουρασμένοι δέχονται σαν βάλσαμο τις πρώτες βοήθειες από εθελοντές και νοσηλευτές του Ερυθρού Σταυρού. Καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπη προσπάθεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μεταφέρθηκε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Εύρου, Σπύρος Κούτρας, ο οποίος από νωρίς το πρωί του Σαββάτου βρισκόταν στα μέτωπα που καίνε τους οικισμούς του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ένιωσε έντονη αδιαθεσία που πιθανόν οφείλεται στις αναθυμιάσεις εξαιτίας της φωτιάς. Από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της μεγάλης πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν άμεσα κλιμάκια εθελοντών σαμαριτών διασωστών και νοσηλευτριών από τα περιφερειακά τμήματα Κομωτινής, Ξάνθης, Ορεστιάδας και Διδημοτήχου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις κατάσβεσης και τους πολίτες βρισκόμενοι διαρκώς στην πρώτη γραμμή της μάχης με τις φλόγες. Την ίδια ώρα, με επιτυχία στέφθηκαν οι προσπάθειες εθελοντών να εκενώσουν το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Αλεξανδρούπολης με 81 σκυλιά και να τα μεταφέρουν μέσα σε 2,5 ώρες με ασφάλεια στο γήπεδο του Άβαντα. Η ισχυρή άνεμη, όπως ακούσατε, είναι ο μεγάλος αντίπαλος των πυροσβεστικών δυνάμεων στην προσπάθειά τους να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Πάμε να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας, Στάσου Αρνιακού, με τι ένταση θα πνέουν τις επόμενες ώρες στην περιοχή και ποιες θα είναι γενικότερα οι καιρικές συνθήκες, Στάσο. Δυστυχώς οι καιρικές συνθήκες θα εξακολουθήσουν να είναι οι ίδιες με τις θεσινές, αλλά έτσι θα συνεχιστούν και αύριο. Έτσι περιμένουμε απόψε, τώρα δηλαδή, φυσούν άνεμοι 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στις 12 τα μεσάνυχτα θα πέσουν λίγο οι άνεμοι στα 4 με 5 μποφόρ. Αύριο το πρωί όμως πάλι 5 με 6 και στις 12 το μεσημέρι αύριο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ θα πνέουν οι άνεμοι στις ίδιες περιοχές. Άρα θα είναι πολύ δύσκολο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, Τάσο, από ό,τι μας λες. Και θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα συνεχιστούν τα φαινόμενα. Θα συνεχιστούν οι άνεμοι, θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, και την Τρίτη και την Τετάρτη, φαίνεται και την Πέμπτη. Όλη αυτή η εβδομάδα θα είναι. Και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας ταυτόχρονα, Τάσο, που δημιουργεί ένα πιο εκρηκτικό κλίμα, θα έλεγα. Περιμένουμε και άνοδο, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας μετά τους 38-39 βαθμούς σήμερα, και αύριο περιμένουμε 38-39 βαθμούς στις περιοχές, τις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, οι παιδιάδες της Ετωλοακαρνανίας, της Φθιώτιδας, της Κορινθίας, της Αργολίδας, καθώς και της Ηλίας και της Αχαΐας. Ενώ στην Αττική περιμένουμε αύριο μέγιστη θερμοκρασία 36, αλλά στα ανατολικά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη λόγω ακριβώς του βοριά. Άρα θα έχουμε μια εβδομάδα υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Για τις συνδυάσεις. Ανομβρία, δηλαδή ξηρασία επί της ουσίας, ισχυρούς ανέμους και άνοδο της θερμοκρασίας. Τάσο, να σε ευχαριστούμε πολύ. Από την πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια ξηρών καταιγίδων προκλήθηκε σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία η μεγάλη πυρκαγιά στην Αλεξανδρούπολη. Πάμε να δούμε λοιπόν με τη βοήθεια της Φέης Χρυσοχώου πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει την εμφάνιση πυρκαγιών και την ανεξέλεγκτη εξάπλωσή τους. Η επίδραση θερμού και ξηρού καιρού συμβάλλει σύμφωνα με τους επιστήμονες στην ευκολία ανάφλεξης των δασικών καυσίμων που προκαλούν πυρκαγιές, οι οποίες δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν πριν εκδηλωθούν. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αυτό συνέβη και στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στον ομό Εύρου, πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη, στις κοινότητες Πεύκων, Αετοχωρίου, Άνθειας, Αγνάδειας και Νύψας. Όπως προκύπτει από τα μέχρι στιγμή στοιχεία που έχουν καταγράψει οι αυτόματοι μετεωρολογικοί σταθμοί της Μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η πυρκαγιά προκλήθηκε πιθανώς από την πτώση κεραυνού κατά τη διάρκεια ξηρών καταιγίδων που επηρέασαν την περιοχή, με τον καπνό να μεταφέρεται νοτιοδυτικά βόρεια της Αμοθράκης λόγω των ισχυρών βόρειο-ανατολικών ανέμων που έπνεαν με μέσες εντάσεις 5-6 μποφόρ και ρηπές άνω των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Η φωτιά, καθοδηγούμενη από τον άνεμο και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και
και της χαμηλής υγρασίας δημιούργησε κάφτρες που μεταφέρθηκαν σε μεγάλες αποστάσεις από το κύριο μέτωπο. Η ευκολία ανάφλεξης, η ταχύτητα εξάπλωσης και η θερμότητα βρίσκονταν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας και ελέγχου. Σε συνδυασμό με την υγρασία που θα παραμείνει στα επίπεδα κάτω του 10-11% καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο έλεγχος της φωτιάς θα είναι δύσκολο να ελεγχθεί τα επόμενα 24 ώρα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας.